Έχουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Πατούλη, ζητήσατε να παρέμβετε, στη διάθεσή σας. Καλησπέρα κύριε Κοντρώτη, σε εσάς. Δώστε μου ήχο στο στούντιο περισσότερο. Ναι, λέω καλησπέρα κύριε Κοντρώτη, σε εσάς τους τηλεθεατές σας και στις οπωτράπεζες. Μάλιστα. Ο λόγος της παρέμβασης είναι ότι άκουσα, αν πληροφορήθηκα μάλλον σωστά, τον κύριο Δανέλη, ο οποίος ενέπλεξε το όνομά μου ότι πιστεύω στην ονομασία, μάλλον θα έλεγα ότι λέω... Να σας πω εγώ τι είπε για να σας διευκολύνω. Είπε ότι στο συλλαλητήριο, μέσα έτσι με ένα σκεπτικό που ανέπτυξε, στο συλλαλητήριο που είσαστε εκ των βασικών ομιλητών, είπατε, υιοθετήσατε την άποψη ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Βεβαίως. Και ανέπτυξε ένα σκεπτικό για το ότι αυτό είναι κάτι το οποίο... Αν υιοθετείτε από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εάν υιοθετείτε επισήμως από τη Νέα Δημοκρατία ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Καταρχήν εγώ στα συλλαλητήρια, γιατί ήταν και στο πρώτο και η τιμή ήταν μεγάλη και σε αυτό που έγινε προχθές, και στις Νέας Υόρκης έξω από το θήριο του ΟΗΕ, έρχοντας και εκπροσωπώντας την αξιοδότηση από την αυτοδιοίκηση και ως Πρόεδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, των ψηφισμάτων που έβγαλε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, αλλά και πολλά δημοτικά συμβούλια, θα έλεγα η μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων της χώρας. Δεν πήγα εκεί ως εκπρόσωπος κανενός κόμματος και προφανώς καλό θα είναι ο κύριος Δανέλης, εφόσον εκφράζεται ή αναφέρεται στο δικό μου όνομα, να ξέρει ακριβώς τι εξέφραζα εγώ και τι ακριβώς όλο αυτό το διάστημα που έτυχε να εκφράζουν την τοπική αυτοδιοίκηση βάσει της θέσεώς μου, τι ακριβώς είπα. Υπό αυτή την έννοια, για να μην μπερδευόμαστε, θα έλεγε ο κ. Κοτρώτση ότι πράγματι εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ως αυτοδιοίκηση, όταν λέω εμείς, πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή κακώς έγιναν όλα αυτά τα χρόνια και προφανώς σήμερα γίνεται η διαδικασία της σύνθετης ή μάλλον θα έλεγα του προσδιορισμού με την λέξη Μακεδονία στη γείτονα χώρα. Αυτό το πιστεύουμε, το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Προφανώς η πρόσχερη πλειοψηφία της Βουλής θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν θα μας αφαιρέσει το δικαίωμα εμείς να εκφράσουμε την άποψη που έχουν δει. Άρα είστε κατά τη σύνθετη ονομασίας, κύριε Πατούλη, εσείς? Προφανώς, εμείς έχουμε πει ότι η γείτονα χώρα θα έπρεπε να έχει το όνομα που τόσα χρόνια είχε. Και στο φινάλι θα σας πω ότι αυτό το οποίο... Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ποιο όνομα, κύριε Πατούλη? Αυτό ήταν πριν. Ακούστε, καταρχήν θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να έχει καθόλου τη λέξη Μακεδονία. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εξάλλου πολλοί ηγέτες της γείτονα χώρας, των Σκοπίων δηλαδή, για να ξεκαθαρίσω, είχαν πει οι ίδιοι ότι δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τους Μακεδόνες, ούτε με την γλώσσα. Μην το ανοίγουμε, γιατί ζητήσατε να παρέμβετε τώρα. Εγώ να σας φιλοξενήσω στο στούντιο όποτε θέλετε. Άλλωστε έχουμε απευθύνει πρόσκληση, αλλά λόγω του εμπάργκο της Νέας Δημοκρατίας δεν μου έχετε έρθει ακόμα. Θα μου έρθετε σύντομα, φαντάζομαι. Θα αμφισβητούμε τις ευθύνες του κύριο Πατούλη. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοτρώτσο, θέλω να γίνει σαφές στον κύριο Πατούλη, στον πρόεδρο, ότι εγώ αναφέρθηκα σε εκείνο και τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία ως τον εκλεκτό. Ο κύριος Δανέλης μιλάει. Και πρόεδρε, καλησπέρα. Αναφέρθηκα σε εσάς ως τον εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας στην αυτοδιοίκηση. Ναι, όχι. Βεβαίως. Εσείς ως αυτοδιοικητικός μιλήσατε προχθές, όχι ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς. Είπα όμως, εάν το ερώτημά μου, ρητορικό σήμερα, αύριο θα το θέσω όμως από το βήμα της Βουλής στον κύριο Μητσοτάκη, εάν η άποψή σας που εκφράστηκε στο προχθές, όπως και είπατε και εσείς και στο παρελθόν σε αντίστοιχα συλλαλητήρια, αν αυτή η άποψη, που ουσιαστικά είναι αναθεωρητική της συνθήκης του Βουκουρεστίου του 2013, αν αυτή η άποψη υιοθετείται και από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Αυτό είπα. Για να είναι σαφές. Εγώ να σας πω ότι... Δεν έχω όμως χρόνο, κύριε Πατούλη. Ναι, ένα δευτερόλεπτο. Μία φράση, ναι. Εγώ δεν πήρα καμία, αν θέλετε, άποψη
από τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ πήρα την άποψη της αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα είναι μεγάλη τιμή. Και δεν ξέρω αν είναι και η άποψη αυτοδιοίκησης συνολικά. Αν είναι πλειοψηφική, αν είναι συνολική, δεν ξέρω. Δεν ακούσατε ίσως, κύριε Δαμέλη. Να σας πω λοιπόν ξανά ότι η πλειοψηφία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος πήρε αυτή την απόφαση, την οποία επικαιροποίησε και πριν λίγες μέρες, αλλά την είχε πάρει και πέρυσι στις αρχές του έτους του 2018, και μάλιστα αυτή υιοθετήθηκε από πάρα πολλά δημοτικά συμβούλια σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης, όμως ασκεί εξωτερική πολιτική. Μην την ανοίγετε τη συζήτηση. Μία κουβέντα προς τον κύριο Πατούλη θα μπορώ να κάνω. Και ο κύριος Τοσουνίδης, μία κουβέντα προς εσάς. Κύριε Πατούλη, θα σας παρακαλέσω θερμά, πείστε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετήσει αυτή την άποψη και να μην παραδίδει το όνομα της Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν ήταν ερώτημα. Νομίζω ότι είναι παράκληση, κύριε Πατούλη. Εντάξει, εγώ να πω το εξής. Δεν είμαι εξοδοτημένος αυτή τη στιγμή να μιλώ εκ μέρου της Νέας Δημοκρατίας, παρά ότι πράγματι, κύριε Κοτρότσο, έχω τη μεγάλη τιμή να στηρίζομαι για την υποψηφιότητά μου στην περιφέρεια της Αττικής. Παρά τα αυτά, αυτό το οποίο εξέφρασα και θα ξαναπώ και άλλες φορές ήταν η άποψη της αυτοδιοίκησης. Ρωτάει ο κύριος Κεγκέρογλου τώρα, γιατί έχετε γράφετε τίτλο υποψήφιος περιφερειάρχης. Είναι πρόεδρος της ΚΕΔΕ ο άνθρωπος. Α, λέτε για το... Ναι, είναι πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Στο Σούπερ, πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Είναι προφανώς και υποψήφιος περιφερειάρχης, αλλά ο ρόλος με τον οποίο βρέθηκε στο συλλαλητήριο είναι πρόεδρος της ΚΕΔΕ, να το διορθώσουμε, δεκτό απολύτως. Λοιπόν, κύριε Πατούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αν μία κουβέντα ακόμα, επαφορμής των σημικών που έπεσαν σε παιδιά προχθές, θα παρακαλέσω όλους τους πολιτικούς και ομοτράπεζες. Σας το ζήτησε ο ίδιος. Όπως ακριβώς υπόθηκε και από παλαιότερα από το σημερινό Πρωθυπουργό πριν λίγα χρόνια, ότι δεν πρέπει να πέφτουν χημικές ουσίες και μάλιστα με τόση μεγάλη σφοδρότητα σε ανθρώπους οι οποίοι είτε αποτελούν τρίτη ηλικία είτε χρόνια αναπτυξία. Έχετε κάνει και παρέμβαση ως ιατρικός σύλλογος επ' αυτού. Κατανοητό. Λοιπόν, θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά. Προς διόρθωση, κύριε Γιακέρογλου, γιατί τώρα με ενημέρωσαν. Την ιδιότητα που γράφτηκε από κάτω τη ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Πατούλης. Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το λάθος δεν το έκαναν οι συνεργάτες μου. Δεν έχει καταθέσει ακόμα υποψηφιότητα. Λοιπόν, κύριε Κοτρότσε, το ακριβές που είπα στην συνεργάτηδά σας είναι πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Και μου είπε, είστε και υποψήφιος. Πάντοτε είμαι και υποψήφιος της Αττικής. Αυτό είναι το θέμα της χώρας. Ωραία. Λοιπόν, το διευκρινίσαμε επαρκώς. Μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Πατούλη ένα τελευταίο.